Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τους διοργανωτές και συγχαρητήρια για αυτό το συνέδριο το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός κάθε χρόνο και έχω την αίσθηση ότι παρά την δυσκολία και τις εποχές κρίσης που διανύουμε, κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Θα ξεκινήσω με ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και θα προχωρήσω στη συνέχεια με κάποια πιο ειδικότερα θέματα που αφορούν ειδικά την ασφάλιση υγείας. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σήμερα δεν είναι βιώσιμο. Είχαμε την ευκαιρία και με τον συνάδελφο του κύριο Νεκτάριο να τα συζητήσουμε και να τα διαπιστώσουμε αυτά τα προβλήματα και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που είχε συσταθεί τον Αύγουστο στο Υπουργείο Εργασίας και να καταλήξουμε σε πολλά σημεία στα ίδια συμπεράσματα, με αποκλίνουσες βέβαια προτάσεις, αλλά νομίζω ότι το ίμιση του παντός είναι να καταφέρει κανείς να διαγνώσει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι μακροπρόθεσμα δεν θα μπορούσε κανείς σήμερα με την υφιστάμενη κατάσταση να θεωρήσει βιώσιμο το σύστημα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές παροχές σε όποια κατεύθυνση κι αν επιχειρηθεί, κατά τη γνώμη μου, η μεταρρύθμισή του, εάν δεν αναστραφούν οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, η ανεργία στα επίπεδα των τελευταίων χρόνων, άνω του 25%, τα πολύ υψηλά ποσοστά αδήλωτης απασχόλησης και τα ζωφερά δημογραφικά δεδομένα. Το σύστημα, λοιπόν, κοινωνικής ασφάλισης δεν λειτουργεί εν κενό, ούτε θα ήταν ορθό να προσεγγίζεται ως ένα κλειστό αυτοαναφορικό σύστημα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον, με το οποίο τελεί σε διαρκή αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, τι συνεπάγεται η πρόταση που ακούμε τις τελευταίες μέρες για αύξηση των εισφορών, πώς θα επηρεάσει την απασχόληση, μήπως πρόκειται για μια εσφαλμένη επιλογή που θα επιφέρει έμεσα αύξηση αργίας επιδεινώνοντας το χρηματοδοτικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος αντί να το ενισχύσει. Άρα οφείλουμε να θέσουμε το ασφαλιστικό στις πραγματικές του διαστάσεις ως αλληλένδετο με την πορεία της οικονομίας, της απασχόλησης και των δημογραφικών εξελίξεων. Η αναζήτηση αυτοαναφορικών λύσεων αμιγώς εντός του συστήματος ασφάλισης, αγνοώντας την αλληλεπίδρασή του με την οικονομία και την απασχόληση, είναι, κατά τη γνώμη μου, μια επιλογή αργής αλλά σταθερής υπονόμευσης του συστήματος και απαξίωσης του. Η δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι η κρίση δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Η κρίση επέτεινε και οδήγησε στα όρια του ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε. Για περισσότερα από 30 χρόνια συζητούσαμε και διαπιστώναμε το πρόβλημα χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αποτελεί και έναν από τους παράγοντες που συντέλεσαν στη διόγκωση του δημοσίου χρέους. Έχει υπολογιστεί ότι οι ανάγκες κρατικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού ανήλθαν μόνο την δεκαετία 2000-2010 σε περίπου 90 δις και ακόμη περισσότερα, περίπου 95 δις, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Νεκτάριος ίσως με διορθώσει, νομίζω ήταν οι ανάγκες της τελευταίας πενταετίας. Άρα η κρίση επιτάχυνε τις εξελίξεις και κλώνησε το υφιστάμενο διανεμητικό σύστημα, αφού η ανεργία και η μείωση των μισθών συρρίκνωσαν τα έσοδα από εισφορές και αύξησαν τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα η δημοσιονομική δυσπραγία οδήγησε σε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Όμως το πρόβλημα δεν ξεκίνησε το 2010, το πρόβλημα είχε ξεκινήσει πολύ πριν και για τις παθογένειές του νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να αναφερθώ σήμερα, έχουν γίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό κοινό κτήμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο πολιτικός χρόνος και οι όροι κοινωνικής διαβούλησης έχουν συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε μείζονες μεταρρυθμίσεις να επιχειρούνται χωρίς επαρκή προετοιμασία και δημόσιο διάλογο και να πραγματοποιούνται εμβαλωματικές, αποσπασματικές παρεμβάσεις που λειτουργούν καταστροφικά τόσο για την ασφαλιστική συνείδηση, όσο και για τη διαγενειακή αλληλεγγύη.
Και με αυτή την αφετηρία προχωράω σε μια τρίτη και τελευταία παρατήρηση πριν μπω στα ειδικότερα θέματα της ασφάλισης υγείας. Θεωρώ ότι ως επίλυση του ασφαλιστικού δεν μπορούν να θεωρηθούν οι επαναλαμβανόμενες δυσμενείς παραμετρικές μεταβολές, οι δύο σημειώσεις παροχών και αυξήσεις ορίων ηλικίας. Αυτό έχει εξαντληθεί. Η λογική αυτή οδηγεί μαθηματικά στην αποδόμηση του ασφαλιστικού συστήματος. Διερωτώ με ποιο σημερινός 25 με ένα διακοπτόμενο και ελαστικοποιημένο, διαρκώς επαπειλούμενο εργασιακό βίο θα είναι διατεθειμένος να στηρίξει ένα τέτοιο σύστημα, λαμβανομένου υπόψη ότι την τελευταία πενταετία έχουμε περισσότερους από 700.000 περισσότερους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν κατά 60% ένα καθεστώς μερικής απασχόλησης. Και αυτό που ακούς από τους νέους ανθρώπους είναι διαρκώς το ερώτημα αν αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα έρθει η μέρα να πάρουν σύνταξη και αν πάρουν, ποια θα είναι ποιο θα είναι το ύψος της και πόσο απαξιωμένο θα είναι. Άρα, το ερώτημα είναι τελικά πώς θα οικοδομηθεί ένα νέο σύστημα, αν υποστηριχθεί, αν υπονομευθεί μάλλον η συνταγματική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, αν υποτιμήσουμε τη σημασία των ασφαλιστικών κινήτρων και αν δεν λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα και η ασφάλιση υγείας στην πράξη λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Καθώς, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι εισφορές σωρεύονται και αξιοποιούνται χωρίς σαφή οριοθέτηση και διαχωρισμό για τη χρηματοδότηση των παροχών, με αποτέλεσμα στρεβλώσεις, ανισοκατανομή πόρων, αδιαφάνεια και το βλέπουμε αυτό, νομίζω, με ενάργεια να αποτυπώνεται στην επιβάρυνση του ΕΟΠΗ. Ας περάσω, λοιπόν, στο ειδικότερο πρόβλημα της ασφάλισης υγείας. Ποια είναι σήμερα τα δεδομένα? Πρώτο, υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, άνω του 25%, το ανέφερε ήδη ο κύριος Νεκτάριος, το οποίο είναι ανασφάλιστο, είναι ένα ποσοστό χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Δεύτερη διαπίστωση, υπάρχει ένας σχετικά νέος οργανισμός, ο ΕΟΠΗ, που εμφανίζεται ως ο μοναδικός ασφαλιστής και αγοραστής υγειονομικών παροχών, ο οποίος χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις ασφαλιστικές εισφορές και από την κρατική επιχορήγηση. Τρίτη διαπίστωση, έχουμε μία σημαντική υστέρηση των εσόδων του ΕΟΠΗ, λόγω μη απόδοσης προς αυτών των εισπραχθέντων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η υστέρηση αυτή ανέρχεται πλέον σε περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τέταρτη διαπίστωση, επιβεβαιώνεται μία φθήνουσα κρατική χρηματοδότηση, που ενώ θα έπρεπε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να ανέρχεται σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ, ωστόσο από το 2014 και μετά ισούται με περίπου το ίμιση αυτού του ποσοστού, σημειωτέων ότι στον αρχικό σχεδιασμό το 2011 προβλεπόταν χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ στο 1% του ΕΕΠ. Πέμπτη διαπίστωση, υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΗ και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες των επιπτώσεων αυτών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες κυμαίνονται επίσης στο ίδιο ποσό, στα 2 δις, παρότι πριν από ένα χρόνο είχαν βέβαια μειωθεί περίπου στο 1,2 δις. Και έκτη διαπίστωση, η καθοδική πορεία της οικονομίας και της αγοράς εργασίας δεν είναι ορατό και προβλέψιμο πότε θα αναστραφούν, άρα τόσο από την πλευρά των εισφορών όσο και από την πλευρά της κρατικής επιχορήγησης, η προοπτική αύξηση των εσόδων του ΕΟΠΗ παραμένει αρνητική. Επόμενο ερώτημα. Ποιες είναι οι εναλλακτικές που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και να προτείνει? Σε γενικές γραμμές υπάρχουν ως γνωστόν τρεις ιδιότυποι, τρία βασικά μοντέλα. Το πρώτο είναι η κοινωνική ασφάλιση υγείας. Το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην παροχή προστασίας έναντι του κινδύνου κάλυψης αυξημένων δαπανών υγείας. Αυτό όμως συμβαίνει ιδίως σε χώρες
υψηλού εισοδήματος. Επίσης, παρέχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς την εξασφάλιση των παροχών, όμως από την άλλη πλευρά δεν προσφέρει καθολική κάλυψη, αφού η ασφάλιση συνδέεται με το επαγγελματικό στάτους. Και αυτό συμβαίνει ιδίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητά του απειλείται από τη δημογραφική γύρανση, την οικονομική κρίση και την αυξημένη ανεργία. Το δεύτερο μοντέλο, ο δεύτερος ιδιότυπος, είναι η εθνική ασφάλιση υγείας. Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι η διασφάλιση καθολικής και ισότιμης κάλυψης, ανεξαρτήτως εισοδηματικού στάτους, ή τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, η αποδοτικότερη διαχείριση του συστήματος και ο καλύτερος έλεγχος του κόστους λόγω της ενιαίας χρηματοδότησης και παροχής υγείας. Ωστόσο, η βιωσιμότητά του απειλείται σε περιόδους δημοσιονομικής κρίσης, με κίνδυνο το βάρος της δαπάνης να μετατοπίζεται στους ασθενείς. Και το τρίτο είναι το υπολειμματικό φιλελεύθερο μοντέλο, που παρέχει στα σχετικά εύπορα άτομα δυνατότητα υγειονομικής κάλυψης με ιδιωτικούς πόρους, όμως υπάρχει κίνδυνος επιλογής ασφαλισμένων, ενώ η κρατική παρέμβαση περιορίζεται στην κάλυψη συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων, όπως οι άποροι και οι ηλικιωμένοι. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να μνημονεύσω και τις ενδιαφέρουσες σκέψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη σημασία μιας προσιτής και οικονομικής πρωτοβάθμιας φροντίδας αντί της δαπανηρής και μη ευχερός προσβάσιμης νοσοκομιακής περίθαλψης, σε συνάρτηση με μια μεικτή και ενδιάμεση προοπτική των προαναφερθέντων συστημάτων. Κατά την άποψη αυτή, είναι σκόπο να διασφαλιστεί μια πολυστηρικτική βάση χρηματοδότησης από ασφαλιστικές φορές, γενική φορολογία, ιδιωτική δαπάνη των οικοκυριών και ειδικούς φόρους αμαρτίας. Δεν θα υποστηρίξω όμως αυτή την άποψη σήμερα και θα κλείσω πολύ σύντομα, κύριοι συντονιστές. Στο ερώτημα τι μπορεί να γίνει, θα ξεκινήσω λέγοντας τι δεν μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, υπό το βάρος της υψηλής ανεργίας και της δημοσιονομικής δυσπραγίας, δεν θα πρέπει να οδεύσουμε από το κοινωνικό κράτος σε μια επιλεκτική κρατική κάλυψη επιμέρους ομάδων υπό τη μορφή υπολειμματικών εγγύησεων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια επιλογή που δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Η γνώμη μου είναι ότι η προσαρμογή στα σημερινά μακροοικονομικά δεδομένα προϋποθέτει τη μετάβαση σε ένα σύστημα εθνικής ασφάλισης υγείας, το οποίο θα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποσκοπεί στην καθολική και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού, με έμφαση όμως στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια υγείας. Το πρώτο πλεονέκτημα αυτής της επιλογής αποτελεί η κατάργηση της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του κλάδου υγείας, που μειώνοντας το κόστος εργασίας μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης. Και επιπλέον συνεπάγεται τη μείωση του διοικητικού κόστους. Όμως προϋπόθεση για να επιτύχει ένα τέτοιο μοντέλο υπό συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης είναι να ελεγχθεί η προκλητή ζήτηση με την κατοχύρωση αντικινήτρων και την επέκταση του μοντέλου των συμφωνιών αποζημίωσης βάσει όγκου σε όλους τους παρόχους. Επίσης, επιβάλλεται ο καθορισμός σφαιρικών προϋπολογισμών ανά περιοχή με βάση επιδημιολογικά και δημογραφικά δεδομένα, καθώς επίσης ενδυνάμωση του ελεγκτικού έργου. Άρα, η επιλογή ενός τέτοιου μοντέλου δεν μπορεί να γίνει αβασάνιστα, προϋποθέτει αρκετή και απαιτητική προεργασία. Ασφαλώς, η μεγάλη δυσκολία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης εντοπίζεται στην κάλυψη των δαπανών κατά τη μεταβατική περίοδο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συνολικά. Η μετάβαση αποτελεί ίσως την πιο κρίσιμη παράμετρο. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, φοβάμαι ότι αν δεν επιχειρηθεί η γενναία μεταρρύθμιση στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στην περαιτέρω αποδόμηση του ΕΣΥ και στη διολίσθηση προς ένα υπολειμματικό φιλελεύθερο σύστημα σε μια χώρα 2,7 εκατομμυρίων συνταξιούχων, συν περίπου 350.000 που έχουν ήδη αιτηθεί την παροχή σύνταξης, 1,3 εκατομμυρίων ανέργων, καθώς και υψηλότατων ποσοστών αδήλωτης ή μερικής απασχόλησης, νομίζω ότι το σημερινό σύστημα ασφάλισης υγείας δεν είναι βιώσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ.